Αλγινή εντύπωση προκαλεί η είδηση που έφερε στο φως το neacrete.gr μετά από δηλώσεις των 984 του Προέδρου της Εθνικής Νομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδος Βαγγέλη Κρητικού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια περίοδο που χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα αλλά και στην Κρήτη υπό το βάρος της κρίσης ακρίβειας βλέπουν την περιουσία τους να βγαίνει στο σφυρί, είπε ότι Μητροπολίτης του νησιού, για λογαριασμό νομικού προσώπου που συνδέεται με τη Μητρόπολη, χτύπησε ακίνητο που έβγαινε σε πληστηριασμό. Διενεργήθηκε πληστηριασμός πρώτης κυρίας κατοικίας. Δυστυχώς θα πω ότι μέσα στους υπερθεματιστές που πήγαν να πάρουν το σπίτι του ανθρώπου αυτού, όχι η οικογένεια, θα το πω δυστυχώς, και ευτυχώς δεν το πήραν, διότι θα αποτελούσε σκάνδαλο, αλλά δυστυχώς συμμετείχαν, ήταν και η εκκλησία της Κρήτης. Αυτό είναι δυστυχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυρίου Κρητικού, το σπίτι αποτελούσε την πρώτη κατοικία του μικρομεσαίου τουριστικού πράκτορα και βγήκε σε πληστηριασμό από φαντ με αρχικό χρέος του οφειλέτη τα 45.000 ευρώ που είχε φτάσει τα 120. Με ονοματεπώνυμο και τα πάντα. Σοβαρότατα σας λέει, η εκκλησία της Κρήτης. Αυτό είναι ντροπή. Μάλιστα, οι πληροφορίες για τον πληστηριασμό προκαλούν αίσθηση και στην κοινωνία αλλά και στους κόλπους της Εκκλησίας Κρήτης, με το Μητροπολίτη να συμμετέχει στην πλειοδοσία ως νόμιμος και επίσημος εκπρόσωπος επιμορφωτικού και επικοινωνιακού κέντρου πολιτισμού της Μητρόπολης που είναι δεσπότης, προσφέροντας για να πάρει το ακίνητο 296.000 ευρώ. Τα στοιχεία είναι επίσημα. Το ακούγεται για πρώτη φορά πανελλαδικά. Επίσης θα το βγάλουμε μετά τις διαδόσεις με δελτίο τύπου. Το σπίτι, το οποίο σημειωτέων είναι 200 τετραγωνικά, ηλικίας 100 ετών, κληρονομιά από τον προπάπου του οφειλέτη που είχε κηρυχθεί και διατηρηταίο, τελικά χτύπησε και πήρε άλλος πλειοδότης με 310.000 ευρώ, ωστόσο το θέμα όχι στη νομική του διάσταση, αλλά σε επίπεδο εντυπώσεων και ουσίας όμως, υπό το βάρος της τραγωδίας που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους, έχει προκαλέσει αίσθηση. Σε μια χώρα με την έκταση της πατρίδας μας και με τον πληθυσμό της πατρίδας μας και με τα οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας και με το ΑΕΠ της πατρίδας μας, όταν ένα εκατομμύριο ακίνητα, 200.000 ήδη βρίσκονται στην κατοχή τους, 500.000 διεκδικούνται, 300.000 θα εκπληστηριαστούν τον επόμενο 1,5 χρόνο, αλλάζουν χέρια, πραγματικά πλέον η χώρα αλλάζει μορφή. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδος, ότι κάθε εβδομάδα στο σφυρί βγαίνουν 2.000 με 2.500 ιδιοκτησίες, αύξηση που φτάνει το 140% σε σχέση με το 2022, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την κοινωνία και για χιλιάδες οικογένειες που υπό το βάρος της οικονομικής ανέχειας βλέπουν τα σπίτια τους να βγαίνουν στο σφυρί και εκείνοι να μένουν στο δρόμο. Ακόμα και αυτές τις άγιες μέρες που μιλάμε, των Χριστουγέννων, γίνονται περίπου 2.000 πληστηριασμοί την εβδομάδα. Ξεσπιτώνονται οικογένειες, καταστρέφονται οικογένειες.